Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Χτυπάμε τη ζάχαρη με τα αυγά να φρατέψουν. Προσθέτουμε το σπορέλαιο, το γάλα, το αλεύρι και ανακατεύουμε να γίνει η ζύμη. Αρωματίζουμε με τις βανίλιες. Την απλώνουμε σε βουτυρωμένη φόρμα για τάρτα και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Βάζουμε το μισό γάλα να βράσει μαζί με τη ζάχαρη. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Στο υπόλοιπο διαλύουμε το αυγό. Ενσωματώνουμε τον ιζεστέ. Προσθέτουμε το αλάτι. Ενώνουμε τα δύο μείγματα αφού σουρώσουμε. Και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνει κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, κατεβάζουμε και αρωματίζουμε με τις βανίλιες. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να κρυώσει. Σιροπιάζουμε το παντεσπάνι με το χυμό της κομπόστας. Απλώνουμε τη χλιαρή κρέμα. Τοποθετούμε φέτες από την κομπόστα ροδάκινο. Αν θέλουμε, τους δίνουμε σχήμα λουλουδιού. Διατηρούμε στο ψυγείο και σερβίρουμε όταν η κρέμα έχει πήξει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!